Καντάφι, εντάξει, σκέψη. Τώρα με το live καζανάκι της ΕΡΤ, ο όρος βοθροκάναλο αποκτά ουσία. Όχι, έχουμε αποχέτευση. Λοιπόν, επειδή πολλοί δεν το ακούσανε στην αρχή της προηγούμενης ώρας, νομίζω ότι πρέπει να το ξαναβάλουμε. Πρέπει να ξανακούσουμε αυτό το ωραίο απόσπασμα από τη μετάδοση του μαραθωνίου της ΕΡΤ, όπου ο δημοσιογράφος ρωτά πού είναι η τουαλέτα, το ακούμε όλοι, θέλει και λίγη προσοχή από μέρους σας, και στη συνέχεια τον ακούμε αφού έχει βρει την τουαλέτα και ολοκληρώσει τη δουλειά του να τραβάει ένα ωραιότατο καζανάκι. Να ακούσουμε το πρώτο μέρος παρακαλώ, όπως το πες, μια αθλήτρια μιλούσε, σε ένα ανοιχτό μικρόφωνο ένας δημοσιογράφος ή τεχνικός, μάλλον δημοσιογράφος, έψαχνε την τουαλέτα. Πού είναι η τουαλέτα ρε παιδιά, πού είναι η τουαλέτα ρε παιδιά. Μαθαίνω εγώ το νέο μοντέλο προπόνησης το οποίο γυμνάζομαι. Δεν μπορώ να... Η τουαλέτα ήταν εκεί, τη βρήκε και ο κόπος του δεν πήγε χαμένος. Και να πούμε ότι η Ελευθερία η καταγωγή της είναι από Σιτία, από εκεί ξεκίνησε, και ο Χρήστος Καλλίας είναι από την Άμφισσα. Από το σύλλογο Dolly Fans. Ήταν η πρώτη του παρουσία που έκανε. Φωνάζει, κλείστε τον ήχο, κακός, διότι αλλιώς ήταν μια περιγραφή που θα πέρναγε εντελώς απαρατήρητη. Τώρα θα τη θυμόμαστε για πάντα. Αν θέλετε να την απολαύσετε ξανά και ξανά, θα μπείτε στο Λούμπεν, θα πάτε στο site του Λούμπεν. Εκεί το πήρα, από εκεί το πήραμε εμείς. Εκείνοι το πήραν χαμπάρι και χάρη σε εκείνους το ακούσατε κι εσείς. Και ξαναλέω, δεν πειράξαμε τίποτα. Έτσι έγινε.